Λόγοι που είσαι χοντρός και θα μείνεις χοντρός για πάντα. Αυτό αποδεικνύεται από τώρα. Αλλά και νούμερο ένα. Νερό. Πίνεις νερό. Ρε πας καλά. Μου τα έχετε κάνει τσουρέκια με το νερό. Τι σημαίνει πίνεις νερό. Πίνεις νερό, παύση για να χάσεις κιλά. Παιδιά, το νερό ενυδατώνει. Δεν έχει σχέση με τίποτα. Νομίζω το πρόβλημά μου είναι ότι δεν πίνω αρκετό νερό. Όχι, αδερφούλη, το πρόβλημά σου είναι ότι κάνεις μαλακίες και τρως μαλακίες. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Τρως ταχύνια, φυσικοβούτυρα, κάνεις ένα σωρό μαλακίες, βάζεις ζάχαρη στο καφέ, δεν είναι το νερό. Χαίστηκα για το νερό. Μπορεί να είσαι αφυδατωμένος, μπορεί να είσαι ενυδατωμένος, μπορεί να είσαι υπερενυδατωμένος. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα κιλά σου. Τι κάζετε και ψάχνετε όλοι πόσο νερό να πιείτε. Πόσο δύσκολο να πιείς 2-3 λίτρα νερό. Δεν θες. Δεν πίνεις νερό, είσαι λίγο αφυδατωμένος. Χαίστηκε φοράδα στα λόνι, ρε φίλε. Τι σημασία έχει το νερό με τα κιλά που χάνεις. Νομίζω ότι το νερό φταίει. Μα έχω γεμίσει νερά. Δεν νερά, είναι λίπος. Είναι λίπος. Αυτό που κρέμεται είναι λίπος. Τι έλεγε ο Σβατζενέγκερ, if it wiggles, it's fat. Αν κάνει έτσι, σαν ζελέ, είναι λίπος, δεν είναι νερό. Έχεις γεμίσει νερά. Λίπος έχεις γεμίσει και είσαι χοντρός. Δεν έχεις κατακράτηση, χοντρός. Και άσε τα νερά ήσυχα. Εντάξει. Επικεντρώσου σε αυτό. Στο τι λέμε. Διαλυματική, δύο γεύματα, τέλος. Μετά, μυϊκή μάζα. Α, μυϊκή μάζα. Δεν θέλω να χάσω πολύ, μην χάσω τη μυϊκή μάζα. Ποια μυϊκή μάζα. Του γείτονα. Γιατί εσύ δεν έχεις τίποτα. Λίπος έχεις. Τόσο απασχολημένος είσαι με τη μυϊκή σου μάζα, πια αφού δεν έχεις. Και έχει μείνει κοιλιά αυτή εκεί. Επίσης, όταν χάνουμε, υπάρχει αυτή η αμήχανη περίοδος που έχουμε ξεφουσκώσει και το λίπος κρέμεται. Γιατί όταν αραιώνουν τα λιποκύτταρα, αρχίζει και κρέμεται το λίπος, η κοιλιά, και μετά όταν κρεμάσει, μαζεύει. Αλλά όταν κρεμάσει, βλέπεις την κοιλιά σου να κρέμεται. Βλέπεις λίγο, έχεις ξεφουσκώσει. Λογικό είναι να ξεφουσκώσουν λίγο οι μύες σου. Δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται, ξεφουσκώνουν επειδή δεν έχουν γλυκό χώνο. Ξεφουσκώνουν. Σαν μπαλόνι. Φεύγει ο αέρας από τον μπαλόνι. Μπαίνει ξανά ο αέρας στον μπαλόνι, δεν χάνεις το μίσο για πάντα. Που είναι ότι σαν να μακρύνεις τα μαλλιά σου. Αν μακρύνεις τα μαλλιά σου, τα έχεις μακρύνει, θες να μακρύνεις πολύ, πριν μπορείς να το πιάσεις κότσο, είναι αυτή η αμήχανη περίοδος που πετάγονται παντού. Έτσι είναι και με τη μυϊκή μάζα. Και αν θες, βήμα-βήμα, να σου δείξω τη μεθοδολογία για το πώς να εξαφανιστεί η μπάκα, πάω το προφίλ μου, πάω το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και πήγαινε σε αυτό το δωρεάν σεμινάριο που δείχνει ακριβώς αυτό. Δείχνει πώς να το κάνεις γρήγορα, πώς να το κάνεις μόνιμα, πώς να το κάνεις κρατώντας τη μυϊκή σου μάζα. Πώς να το κάνεις χωρίς να πεινάς, χωρίς να στερείσαι και χωρίς να σου λείψει και τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Το έχω εκεί, το έχω δωρεάν, είναι όλο εμπεριστατωμένο με την επιστήμη από πίσω. Δεν έχεις κανένα λόγο να μην το δεις. Πήγαινε δες το τώρα. Τρίτος λόγος είναι ότι πας και τρως τα φύλλα για πιπόνια. Μα είναι φρούτα, μα είναι υγιεινά, μα είναι τόνα, μα είναι τ' άλλο. Όχι, φίλε μου. Βάλε λίγο μυαλό στο κεφάλι σου και άκου λίγο αυτό που σου λέω. Τα σταφύλια είναι παχυντικά. Εντάξει, σε παχαίνουν. Δεν σε βοηθάνε. Πρώτον, είναι δύσκολο να ελέγξεις τη μερίδα. Ένα κιλό σταφύλια είναι τόσο. Είχα δει ένα κουτί στο σούπερ μάρκετ, είχαμε δει. Ήτανε τόσο. Ένα κουτί, τόσο. Ένα κιλό σταφύλι. 650 θερμίδες. Ζάχαρη, σκέτη. Τόσο καρπούζι δεν είναι ούτε 200 θερμίδες. Δεν μπορείς να τρως σταφύλι, ούτε πεπόνι. Και το πεπόνι το ίδιο. Ναι, μεν έχει τις ίδιες θερμίδες με το καρπούζι, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα. Στον ίδιο όγκο. Εντάξει. Είναι πιο βάρη. Άστα. Άσε και το σταφύλι, άσε και το πεπόνι. Επόμενο πράγμα που σε κρατάει χοντρό. Το snacking. Βαριέμαι και τρώω. Εγώ θέλω να τρώω. Εγώ στις διακοπές θέλω να περνάω καλά. Πού σε ένα μαύρο χάλι, κακομοίρη μου. Κακομοίρη μου. Τι snacking, βαριέσαι. Κάνε μια βουτιά να βγουν. Snacking. Να φάω και αυτό, να φάω και αυτό, να φάω και αυτό, να φάω και αυτό. Όλη στη ζωή τρώω, δεν κάνει και τίποτα άλλο. Βάλει μυαλό καμιά στιγμή. Κάποια στιγμή στη ζωή σου θα μπει λίγο μυαλό σε αυτό το κεφάλι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δύο γεύματα. Ένα το μεσημέρι, ένα το βράδυ και άντε ένα snack από γευματινό και τελείωσε. Το οποίο θα είναι καρπούζι. Τέλος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τρώω για να μην πεινάω, τρώω για να. Λες τρώω για να μην πεινάς και πεινάς περισσότερο. Δεν βγάζει νόημα. Γιατί δεν κάνεις αυτό που σου λέω, Μπαρμπασάρο. Πας να δεις το σεμινάριο. Τ' άλλο είναι ότι λες ψέματα στον εαυτό σου. Πέμπτος λόγος, πιο σημαντικός, λες ψέματα και στον εαυτό σου και στο σαρό και σε όλους. Λες αυτό το χρόνο θα είναι κάτι διαφορετικό, αυτό θα γίνει κάτι άλλο. Τώρα είναι η χρονιά, τώρα είναι η στιγμή. Έχω χάσει 10 κιλά, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχεις χάσει μία. Έχεις χάσει 10 κιλά, τα έχεις ξαναπάρει. Στο σύνολο έχεις χάσει ένα κιλό και χαίρεσαι. Κακομοίρη. Κακομοίρη μου. Οπότε έδινε σε μια φορά ειλικρινή στη ζωή σου, να πει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπα και δει άσπρη μέρα, ρε παιδί μου. Να δει άσπρη μέρα. Τι λες. Οπότε, αυτοί είναι οι πέντε λόγοι που σε κρατάνε χοντρό. Εάν θες πάντα το προφίλ μου, πάντα το σύνδεσμο στο προφίλ μου, δες το σεμινάριο, δες τα βήματα. Το καινούριο σεμινάριο, δες τα βήματα. Και έλα να μου πει μετά.